Τώρα δεν έχει δηλαδή αποφασιστεί ακόμα η τελική σύνθεση αυτής της διάσκεψης στη Γενέβη, όπως δήλωσε τουλάχιστον στην κρατική τηλεόραση ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στο Κυπριακό, Έσπενμπαχ Έιντε, καθιστώντας όμως σαφές ότι σε αυτή θα βρίσκονται η ελληνοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Βρετανία. Ο κύριος Έιντε αναφέρθηκε και στο ποιοι θα είναι οι άλλοι συμμετέχοντες και είπε ότι δεν γνωρίζει προς το παρόν και είναι κάτι, αλλά και για το ρόλο που θα έχουν, και είπε ότι δεν γνωρίζει προς το παρόν και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασιστεί. Εξετάζεται, είπε χαρακτηριστικά, ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διεθνή διάσκεψη, στο μέτρο που συμβάλλεται στις συνθήκες εγκαθίδρυσης και εγγύσεων. Στο κύριο ερώτημα τώρα, ποιος θα αποφασίσει για τη σύνθεση της διάσκεψης, ο Έσπενμπαχ Έιντε, μιλώντας πάντα στην κρατική τηλεόραση, απάντησε τα Ηνωμένα Έθνη, σε διαβούλευση με τις δύο πλευρές στην Κύπρο. Ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε εξάλλου λογική τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η Κύπρος, όπως είπε, είναι κράτος μέλος της και στη διάσκεψη θα θυγούν και θέματα ευρωπαϊκής φύσεως. Την ίδια ώρα τώρα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή, σε δηλώσεις του στο Euronews, ήταν σαφής για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη της Γενέβης. Δεν έχω αντίρρηση, είπε, με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παρατηρητής στη διάσκεψη της Γενέβης για το Κυπριακό. Πρέπει ωστόσο να το συμφωνήσουμε, επειδή μέχρι σήμερα η συμφωνία καλύπτει μόνο τις δύο κοινότητες στο πρώτο μέρος των συνομιλιών που αρχίζουν στις 9 Ιανουαρίου, ενώ στο δεύτερο μέρος, στις 12 Ιανουαρίου, η συμφωνία καλύπτει τις τρεις εγκύτριες χώρες. Είναι σαφές, πρόσθεσε ο κύριος Ακιντζή, ξεκινάμε ως δύο και θα αναπτυχθούμε σε πέντε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη. Ο Μουσταφά Ακιντζή Γογό ξεκαθάρισε και για το θέμα της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για σαφέστατο οδικό χάρτη. Νομίζω έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Μπορούμε να το ακούσουμε και να επανέλθουμε. Έχουμε πραγματικά φτάσει στο τελευταίο στάδιο μιας μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων που διήρκεσε σχεδόν 50 χρόνια. Ο οδικός χάρτης είναι σαφής. Είμαστε εκεί. Εάν όλα πάνε καλά, μπορούμε να περιμένουμε ένα δημοψήφισμα για το Κυπριακό το 2017. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε ψες στο ΣΥΓΜΑ ότι στις 14 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, κατά το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρξει από κοινού συνάντηση των κυρίων Αναστασιάδη και Κασουλίδη με τους κυρίους Τσίπρα και Κοτζιά. Επίσης, την Κυριακή 11 ή τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, πιθανόν να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακιντζή, αλλά αυτό ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί.